Ναι, επεισόδια γράφονται στις αντιδράσεις για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ανάμεσα σε αυτές και κοινή επιστολή 8 καθηγητών συνταγματικού δικαίου που το χαρακτηρίζουν αντισυνταγματικό. Απαντώντας, ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης σχολίασε πως κορυφαίοι συνταγματολόγοι στηρίζουν το νομοσχέδιο. Αγκάθι πάντως θεωρεί τη δυνατότητα που παρέχει σε κολέγια που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο για κούφια πτυχία να ιδρύσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια μέσω franchising. Καυστικό ήταν το σχόλιο του Στέφανου Κασελάκη. Αντισυνταγματικό χαρακτηρίζουν το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που δόθηκε σε διαβούλευση 8 καθηγητές συνταγματικού δικαίου. Σε κοινή επιστολή τους τονίζουν πως δεν μπορεί να παρακαμφθεί η ρητή απαγόρευση των πανεπιστημίων αυτών από το άρθρο 16 με βάση μια σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Δίκαιο, ερμηνεία του συντάγματος. Στο άρθρο 16 του Συντάγματος προβλέπεται ρητά ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση, ότι οι καθηγητές τους είναι δημόσιοι λειτουργοί και ότι η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Το βήμα το οποίο έχουμε κάνει είναι εξαιρετικά στερεό και υπάρχουν κορυφαίοι συνταγματολόγοι οι οποίοι έχουν στηρίξει αυτή την απόφαση. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να προηγηθεί συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ είμαι υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16. Αλλά αν υπάρχει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση, θα επικρέμεται αυτή η αμφισβήτηση, νομική αμφισβήτηση και συνταγματική αμφισβήτηση, μέχρι να λυθεί από ένα δικαστήριο. Είτε εθνικό είτε ευρωπαϊκό. Αγκάθι στο επίμαχο νομοσχέδιο θεωρείται και η δυνατότητα που παρέχει σε κολέγια τα οποία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο για κούφια πτυχία να ιδρύσουν ιδιωτικά πανεπιστήμια μέσω franchising. Επιστημονικοί και πολιτικοί κύκλοι το καταγγέλουν ως δώρο του Υπουργείου Παιδείας σε κολεγιάρχες που βάζει βόμβα στα θεμέλια της ιστορικότερης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης των τελευταίων ετών. Πρόκειται μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες, για τους ίδιους ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται στη σπατάλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για κονδύλια κατάρτισης. Ετοιμαστείτε για επενδύσεις του κάθε διαπλεκόμενου που θέλει να ονομάσει το μαγαζάκι του πανεπιστήμιο. Κρίμα που έκλεισε το Trump University μέσα σε όργιο σκανδάλων διαφθοράς και δεν πρόλαβε να κάνει franchise στην Ελλάδα. Ήταν το καυστικό σχόλιο του Στέφανου Κασελάκη σε ανάρτησή του στο X. Δύο λέξεις λέει, franchise. Δύο λέξεις, όλη η κοροϊδία και όλη η διαπλοκή του κόσμου. Ο Υπουργός Παιδείας παρουσίασε ένα νομοσχέδιο ακόμα χειρότερο και από τις προβλέψεις. Την ίδια ώρα προωθείται η ακαδημαϊκή αναγνώριση ακόμα και των πτυχίων των κολεγίων. Με κινητοποιήσεις και καταλήψεις πανεπιστημίων συνεχίζουν να αντιδρούν χιλιάδες φοιτητές στο νομοσχέδιο.